ξέρω πολύ καλά ότι στο σχολείο όλα είναι βαρετά. Όταν μας λένε για τους αρχαίους Έλληνες τραγούδους και φιλοσόφους, μας περνάνε το αντιπολεμικό μήνυμα ότι ήταν κάτι τυπάδες με κάτι μανδύες που όλη μέρα ξύνουν τα φρύδια τους από τη βαρεμάρα τους και απλά σπαμάρουν ακατάπαυστα διάφορες χαζομάρες. Προφανώς και δεν ήταν έτσι. Οι δικοί μας, παρόλη την πλήση εγκεφάλου που μας έχουν κάνει και τους παρουσιάζουν σαν να κάνουν τσιγκολελέτα όλη μέρα, να είναι τεμπέληδες και να θέλουν απλά να αυτοκτονήσουν με το πόσο τραγικά και δραματικά είναι όλα, ήταν μια πολεμική φυλή. Πραγματικά, οι Αθηναίοι ήταν όλοι μπρατσαράδες, ειδικοί στο να είναι πεζοναύτες και να φτιάχνουν φάλαγγες με δόρατα που ξεκυλιάζουν τους εχθρούς τους χωρίς έλεος. Και όταν το καθήκον για την πατρίδα τελείωνε, ερχόταν η ώρα να κοινωνήσουν με το θείο και τα ανώτερα πνευματικά αγαθά. Οπότε βγάζουν από πάνω τους όλα αυτά τα οριχάλκινα εξαρτήματα της σφαγής και αντί να κάθονται και να βλέπουν τηλεόραση όλη μέρα, μαζευόντουσαν και συζητούσαν για βαθύτερα νοήματα. Και φυσικά ακούνε Manowar. Φανταστείτε τώρα όλα αυτά αποκρισταλωμένα σε ένα και μόνο άτομο και να έχει και όλα τα stats του τερματισμένα στο full. Προφανώς έχετε να κάνετε με έναν πραγματικά σκληροκλή, συγγραφέα, πεζοναύτη και διανοούμενο, τον Εσχύλο. Σε αυτό το σημείο να σου πούμε ότι έχουμε φτιάξει κάποιες κορυφαίες μπλούζες και τα πρώτα τρία σχέδια μπορείτε να τα βρείτε αυτή τη στιγμή. Ξέρουμε για εσένα ότι είναι μόνο μερικά κλικ, αλλά για εμάς είναι πάρα πολύ σημαντικό για να δείξουμε στον αλγόριθμο του YouTube ότι το περιεχόμενό μας αξίζει. Πάτησε like, κάνε εγγραφή και χτύπα και το καμπανάκι τους ώστε να σου έρχονται ειδοποιήσεις για τα νέα μας επεισόδια. Η ιστορία ξεκινάει κάπως αθώα και απλά. Ο μικρούλης Εσχύλος γεννήθηκε το 525 με 524 π.Χ. στην Ελευσίνα και δουλεύει σε ένα αμπελώνα. Ζηλεύω ήδη. Εκεί όλη μέρα δουλεύει σκληρά στα αμπέλια και το βράδυ πίνει τον μπάτο του με τους κολλητούς του και τις κορασίδες του χωριού. Τι ωραία ζωή. Ένα σκοτεινό βράδυ όμως, ο θεός των οργείων, της καλοπέρασης, του γλεδιού και του σαπιοκυλιάσματος, ο Διόνυσος, έρχεται στον Εσχύλο και του λέει: «Εσχύλε, σταμάτα να είσαι αμπελιέρης, μίζερος προλετάριος, θα γίνεις συγγραφέας». Οπότε ο δικός μας πετάγεται από το κρεβάτι και αρχίζει να γράφει σαν μανιακός και γίνεται από τους καλούς του χώρου. Ακούστε τώρα τι κάνει ο τρελός. Οι παραστάσεις τότε ήταν πιο πολύ σαν απαγγελίες. Πολύ βαρετή φάση. Αλλά ο δικός μας αρχίζει και βάζει μέσα ηθοποιούς που μιλάνε μεταξύ τους και τέτοια. Όταν βλέπατε αυτά Mickey Mouse, τον Iron Man και τον Spider-Man, να ξέρετε ότι όλα ξεκινήσαν από τον Εσχύλο. Έτσι, στα 26 του, ανεβάζει και το πρώτο του έργο, το 499 π.Χ. Τα χρόνια περνάνε ωραία, αλλά το 490, ο Δαρίος, επειδή είχε βεντέτα με τους Αθηναίους, γιατί βοήθησαν κάτι άλλους Έλληνες να είναι ελεύθεροι, έρχεται να καταστρέψει όλη την Ελλάδα και να κάνει την Αθήνα να μοιάζει με διάδρομο προσγείωσης. Οπότε στην παραλία του Μαραθώνα, με περίπου τον ίδιο αριθμό στρατιωτών που αποβεβάστηκαν και στην D-Day, την απόβαση στην Ορμανδία εννοώ ρε γίβονες, 200.000 βάρβαροι ξαμολιούνται να καταστρέψουν τα πάντα, όμως ο Εσχύλος και 9.999 παλικαράδες, συμπεριλαμβανομένου και του αδερφού του, φοράνε τα χάλκινά τους και πάνε να τους αντιμετωπίσουν. Επειδή οι Πέρσες είναι δεκαπλάσιοι, νομίζουν ότι οι Ελληναράδες θα κολώσουν και θα την πουλέψουν. Όμως απλά διατάσσεται από το Μιλτιάδη ένα μαζικό ντου και απλά περνά τους Πέρσες από πάνω σαν τάγκ με ερπίστριες. Τόση μανία είχαν οι Έλληνες που προσπαθούν να κρατήσουν τα πλοία των Περσών στην ακτή με τα χέρια για να τους σφάξουν. Ένας από αυτούς είναι και ο Κυνέγυρος, ο αδελφός του Εσχύλου, ο οποίος πάει να πιάσει ένα πλοίο με το χέρι και οι Πέρσες του το κόβουνε και έτσι χάνει τη ζωή του. Χιλιάδες Πέρσες κοίτονται νεκροί με τους Έλληνες να χάνουν μόλις 192 πλήτες, εξασφαλίζουν την ύπαρξη της δημοκρατίας ως τις μέρες μας και τη σωτηρία του δυτικού πολιτισμού. Όμως δεν τελειώνει εδώ η πορεία του δικού μας. Συνεχίζει να είναι μεγάλος διανοητής και να γράφει τα κορυφαία έργα του. Έχουμε φτάσει στο 480 π.Χ. και ο Ξέρξης έρχεται πάλι με άπειρους στρατιώτες. Κατά την ανταλλαγή πολιτισμών στις Θερμοπύλες με το χαλίβδινο Σπαρτιά τη βασιλιά Λεωνίδα, ο Εσχύλος, σαν πεζοναύτης, ρίχνει μια δυνατή κλωτσιά στα γενετικά όργανα των Περσών στη ναυμαχία του Αρτεμισίου, καθώς προφυλάσσει τα νότα των Ελλήνων που φυλάνε το πέρασμα. Δυστυχώς για τους 300, η ιστορία είναι γνωστή. Οπότε ο δικός μας, μαζί με τον υπόλοιπο στόλο, υποχωρεί στη Σαλαμίνα. Μετά από μερικές μέρες, εμφανίζεται ο τεράστιος στόλος των Περσών. Εκεί ο Εσχύλος θα πολεμήσει ξανά σαν πεζοναύτης και καθώς καρφώνει έναν random Πέρση με το δόρυ του, δείχνει το μεσαίο του δάχτυλο στον Ξέρξη,
που είχε στήσει τον θρόνο του απέναντι για να απολαύσει τη νίκη του, λέει, και εκεί πραγματικά η ισοπεδωτική νίκη των Ελλήνων θα καθορίσει την τύχη του πολέμου, με τον Ξέρξη να τρέχει να σωθεί πίσω βαθιά στην Ασία. Σύμφωνα με κάποιους, ο Αισχύλος θα λάβει μέρος και στη μάχη των Πλατεών, αλλά για να πω την αλήθεια, αυτό μάλλον αμφισβητείται. Όπως και να έχει, μιλάμε για ένα πραγματικά σκληροτράχυλο σκυλί του πολέμου. Πλέον ο Αισχύλος μπορεί να ηρεμήσει και να σταματήσει να φτιάχνει περσικά σουβλάκια με το δόρυ του και να ασχοληθεί με αυτό που πραγματικά αγαπά, το θέατρο. Και αν πριν ήταν ένας ταλαντούχος του χώρου, φανταστείτε τώρα πλέον, έχοντας πάρει μέρος σε δύο από τις πιο επικές μάχες της ανθρώπινης ιστορίας και με όλες αυτές τις πολεμικές του εμπειρίες, έχει φτιάξει ένα πραγματικά υψηλότατο πνεύμα. Κερδίζει πολλά βραβεία για τα θεατρικά του επιτεύγματα σε φάση Όσκαρ. Γράφει το θεατρικό έργο, το οποίο αν θέλεις να λέγεσαι Έλληνας πρέπει να έχεις διαβάσει, με τον τίτλο «Πέρσες», το οποίο περιγράφει τη μεριά των ετημένων των Μηδικών πολέμων, το οποίο κέρδισε ένα σωρό βραβεία και σήμερα χρησιμεύει ως μία από τις πρωταρχικές πηγές ιστορικών πληροφοριών για τους πολέμους αυτούς. Μέσω των εμπειριών αυτών γράφει και άλλα πολεμικά έργα με την Ιλιάδα και την Οδύσσεια. Δυστυχώς, από όλα του τα έργα, μόνο 7 σώζονται σήμερα, αλλά σίγουρα έγραψε πάνω από 80 και κέρδισε αμέτρητα βραβεία σε όλη την Ελλάδα. Πήρε τη Χρυσή Σφαίρα και το πρώτο βραβείο και όλα τα άλλα βραβεία μαζί στα Μεγάλα Διονύσια. Σε φάση σήμερα θα ήταν το Φεστιβάλ των Κανών. Και μάλιστα, κέρδισε 13 φορές, καταρρύπτοντας το ρεκόρ του Ευρυπίδη που ήταν 5. Επίσης, μέσω του κοινωνικού του στάτους, κατάφερε να μοιηθεί στα Ελευσίνια Μυστήρια, μια σεξ λατρεία της θεάς Δήμητρας, στις οποίες συμμετέχουν μόνο οι ελίτ. Και έτσι, σαν ένας άλλος Άλεξ Τζόουνς, διαρρέει μέσω των έργων του το τι γίνεται σε αυτά τα μυστήρια. Οπότε οι ελίτ το πήραν άσχημα και προσπαθούν να τον δολοφονήσουν επί τόπου. Τι να κάνει ο δικός μας, φεύγει από την Αθήνα άμεσα, αφού πρώτα ανέβασε ένα έργο που τα κοστούμια των Ερηνιών ήταν τόσο τρομακτικά που δημιούργησε φιάλτες στους ανθρώπους για χρόνια. Πάει λοιπόν στη Σικελία για να ράξει με τον τύρανο των Σιρακουσών Ιέρωνα, που συγκέντρωνε όλες τις ιδιοφυΐες της εποχής στην αυλή του. Σε ένα ταξίδι στον Γέλωνα το 455 όμως χάνει τη ζωή του όταν ένας αετός του έριξε μια χελώνα στο κεφάλι. Έτσι οι αετοί έσπαγαν το κέλυφα στον χελώνα για να τις φάνε, το οποίο είναι μια τεράστια γκαντεμιά και ένας πολύ χάλια τρόπος για να πας. Ο Αισχύλος είναι ένας μεγάλος Έλληνας, ένα παράγωγο της ακμής της αθηναϊκής δημοκρατίας, βαθιά θρησκευόμενος και θεοσεβούμενος που θα βάλει το καθήκον του πάνω από όλες τις άλλες αξίες και τα ιδανικά. Είναι ο πατέρας της τραγωδίας, ένας από τους πιο σεβαστούς θεατρικούς συγγραφείς στην ιστορία του θεάτρου σε βαθμό που επηρεάζει το σημερινό θέαμα. Ο Αισχύλος θα βρεθεί στην πρώτη γραμμή της μάχης για να υπερασπιστεί τους ανθρώπους του, αλλά παράλληλα θα διαπρέψει μέσω των πνευματικών αγαθών που θα αφήσει στην παγκόσμια κληρονομιά. Παράλληλα, η ταπεινότητά του είναι αξιοσημείωτη, καθώς το μόνο που θα απαιτήσει για να υπάρχει σαν ανάμνηση για αυτόν ήταν ο επιτάφιός του, που αναφέρει μόνο τη συμμετοχή του στην υπεράσπιση της πατρίδας του και του λαού του από την εισβολή στις ακτές του Μαραθώνα. Τον γιο του Εφορίωνα, τον Αθηναίο Αισχύλο, κρύβει νεκρόν το μνήμα αυτό της γέλας με τα στάρια. Την άξια νιώτη του θα επί του Μαραθώνα το Άλσος και ο Μύδος ο Ακούρευτος, όπου καλά την ξέρει. Μιλάμε για τον Αισχύλο, έναν πραγματικά σκληρό πλήκτρο της ιστορίας. Στο πρώτο comment στο βίντεό μας μπορείτε να βρείτε τον χάρτη των σκληρών καρδιόλιδων, όπου μπορείτε να βρείτε όλα τα επεισόδια μας γεωγραφικά. Αν θέλετε να μας στηρίξετε ενεργά, μπορείτε να το κάνετε μέσω Patreon ή να εγγραφείτε σαν μέλος μας στο YouTube. Έτσι παίρνετε προνόμια όπως πρόσβαση στις ιστορικές μας πηγές και άλλα. Σε αυτό το σημείο να ευχαριστήσω Βάραγκους και Κατάφρακτους και όλα τα μέλη με το βαθμό του Σπαρτιάτη Οπλίτη ονομαστικά. Τον Γιώργο Ελ, Αστέριο Λασκάρογλου, Αβραάμ Σαραφόπουλο, Γρηγόρη Παπαϊωάννου, Παναγιώτη Γιαννόπουλο, Raven Wolf Modeling Studio του Δημήτριου Κουμούση, Σπυρίδων Πλακούδα, Αντώνη Τραγά και τον Νικόλαο Αλιάγα. Έως την επόμενη φορά, να είστε καλά.